Θοδωρή, παιδί μου, τι κάνεις! Έλα γιατί θα έρθει η τριουρέλα και μετά δεν θα... Αυτό ποιος το... εγώ το κρατάω. Μίλα εσύ, ο Υπερίωνας βλέπει, θα κόψει ότι... Κόψε. Αυτό θα είναι το 15. Όταν ο Σαλσέρος συνάντησε το Παρκοτέλο. Όντως. To be continued. Στο μέλλον θα φέρουμε τον Βυσσαρίωνα, θα το γνωρίσετε. Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, καλώς ήρθατε σε άλλο ένα Bar Time Stories Ad Addictiva και By Addictiva. Είμαστε εδώ η γνωστή παρέα των Addictiveων με μοναδική καλεσμένη και σήμερα, τη Βίλη! Addictivea! Βίκα, τι κάνεις? Είμαι πάρα πολύ καλά. Είναι σε βάση με περίοδο και λέει, ωραία, την επόμενη κυρία έχουμε τη Βίκη. Και λέω, ποια Βίκη, τη Βίκο. Και λέει είναι εξής, είναι έχουμε άλλο χορηγό για τα νερά, αλλά αναγκαστικά από ό,τι πρέπει να λέμε Βίκη, δηλαδή δεν Βίκο, Βίκο, Βίκο Αθανασοπούλου, Βίκο Αθανασοπούλου. Το Βίκο έχει κάποιο συγκεκριμένο λόγο που προέκυψε? Όχι ακριβώς, βασικά με λέει μια θεία μου. Ωραία. Κάπου έτσι λίγο, ξέρεις την πλάκα. Σχετική είναι την πατσάντα και με το μαγειλάκι. Κακώς να τη φέρουμε τη θεία. Την έχω φέρει και σε πάρτι. Είχαν πάρει όλοι τον Βίκη, ρε, Αθανασοπούλου. Όχι, πάρει άλλη. Πήρε τον Βίκο αυτή. Πάλι καλά που πήγε. Γιατί που έκανα αυτή. Πώς έτσι λέγονταν. Κανα γνωστό όνομα. Βίκη Αθανασοπούλου. Πάλι καλά, δηλαδή που δεν αρχίζουμε να έχουμε ονόματα πραγματικά στη real life. Τη φάση έχουμε συνωνυμία Γιώργο Παπαδόπουλο και εμένα με λένε Γιώργο Παπαδόπουλο official. Ξέρω πώ συστήνεσαι έτσι. Μπράβο, Βίκη, μπορεί να έχει βάλει το official. Και να συστήνεσαι, θέλω να το γράψω ένα δεύτερο επίθετο. Βίκη Αθανασοπούλου, official. Το στα ελληνικά. Στα ελληνικά. Το σι με τι το γράφει. Με δύο σίγμα. Είμαι με ένα σίγμα γιώτα. Πολύ ωραία. Έχουν έρθει ο Αλεξάνδρης σήμερα όλα μας τα αγόρια. Το κορίτσι εντάξει θα μπει στην πορεία. Τι πίνει σήμερα, Στέλιο Μπάρμαν, τι πίνει η Βίκη? Η Βίκη πίνει ένα δικό τη ξεχωριστό Pornstar Martini, έτσι. Πώς, πώς? Με αλάτι τριγύρω, Pornstar Martini. Α, Pornstar Martini. Θέλετε πολύ να το σχολιάσουμε. Το Pornstar. Κοκτεϊλάμε, για δικό τη. Γιατί έχει αλάτι, τριγύρω συνήθως δεν έχει αλάτι. Α, και, το, και αυτή ήταν, έβαλες, δηλαδή πραγματικά... Έκανε τη, στο μπάρτε, για την τρύπω το άλλο που έβαλε. Τι σ' αρέσουν τα γλυκανάλατα. Είναι γλυκό της να. Μ' αρέσουν αυτά τα γλυκό. Ναι, αλλά έχει και αλάτι. Έχει πέσει πίεση, πρέπει να ανέβει πίεση τώρα. Πρέπει να ανέβει πίεση, λογικό. Όχι από τώρα, όχι από τώρα. Βίκρακη, τι κάνεις στη ζωή σου γενικά? Τι κάνω στη ζωή μου, επαγγελματικά βέβαια. Επαγγελματικά. Έχω ξεκινήσει και έχεις φάσει και τώρα. Όχι, δουλεύω σε μια εταιρεία, άλλη. Μόνο χορό. Μόνο πατσάκια. Θέλω μόνο να μιλάς πιο δυνατά. Είσαι πολύ χαμηλό τόνο. Έχω, όντως. Δεν έχει φάει ακόμα αλάτι, ώστε να ανέβει πίεση. Άντε τώρα. Έλα λίγο, γεια μας, άντε γεια. Άντε γεια! Έλα, γεια μας εδώ. Ρεντ μπουλάδες, νεράδες. Σήμερα είμαστε λίγο. Μιλά δυνατά γιατί δεν είμαστε ακούγοντα σαν μπρουτάλια στην κάμερα. Ωραία, στο επόμενο την επόμενη φορά θα μου κρατήσω. Μην το κόψει, Βυσσαρίωνα. Να. Τι. Για πες από χορό, τι κάνει. Μπατσάτα. 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 Και να σου πω, κάνω μόνο μπατσάτα. Σαν είδο. Δεν κατάλαβα. Δεν το πιέζα. Μπατσάτα, μπατσάτα, μπατσάτα. Δηλαδή, μπατσάτα. Μπατσάτα, παιδιά. Ευτυχώ παίρνω και μια γυναίκα μετά από τόσα επεισόδια πάλι. Όμω. Κάνω τα πάντα γύρω από την μπατσάτα, δηλαδή lady style, partner work. Στο partner work κάνουμε, έχουμε το δικό μας feel, θα ήθελα να μιλήσω γι' αυτό. Μπατσάτα vibe! Μπατσάτα vibe, για όποιον δεν το ξέρει. Τι γίνεται λοιπόν με αυτό το στυλ? Έχει πολλά στοιχεία από πολλές διαφορετικές τεχνικές. Από τη sensual μπατσάτα, από την urban και πολλά άλλα, από dominican. Οπότε πρακτικά μέσα από την δασκαλία που έχουμε δημιουργήσει μαζί με τον Υπερίωνα, φροντίζουμε ο κάθε ένας σε όποιο ρόλο, είτε leader είτε follower, να μην είναι μόνο ο ρόλος που έχει επιλέξει, να είναι και χορευτής παράλληλα, και πέραν αυτού να μπορεί να κάνει adjust με κάθε αντίστοιχο καβαλιέρο ή ντάμα που χορεύει στο κάθε τραγούδι, άρα όλη τη μουσική και το partner team partner, να μπορεί να κάνει adjust λοιπόν στα δεδομένα, δηλαδή σε ένα πιο αργό τραγούδι. Ίσως πιο sensual στοιχεία, σε ένα πιο γρήγορο, πιο dominican και πάει λέγοντας. Σε αυτό είναι πολύ διαφορετικό. Το βλέπουμε συχνά. Εντάξει, εγώ το λέω και σε μαθητές, ας πούμε, λίγο πιο αρχάριο. Ότι εντάξει, μπορεί να σας δείξανε μια, στη σχολή, ας πούμε, μια ρουτίνα, κάτι, μια φιγούρα, αλλά δεν κολλάνε όλα πάντα και με όλους. Και δεν με πιέζει να πει το. Πώς το καταφέρεις? Δεν βάει πάλι. Δεν βάει πάλι. Δεν βάει πάλι. Έτσι ακριβώς είναι το όνομα, να είναι ειλικρινής. Μας πήρε και μας εναλφαδιάστημα. Είναι κάτι που το είχα ξεκινήσει και πριν από τη συνεργασία μου με τον Υπηρεία, αλλά μου βοήθησε πάρα πολύ όταν πλέον έγινε αυτή η συνεργασία να το ολοκληρώσω. Όταν ο Σαλσέρος συνάντησε το Παρκοτέλο.
Όντως. To be continued. Στο μέλλον θα φέρουμε τον Βυσσαρίωνα, θα τον γνωρίσετε, τον editor μας. Κόψε. Λοιπόν, ναι, οπότε με βοήθησε πάρα πολύ, γιατί προφανώς είχε διαφορετική ρουτίνα από εμένα. Και κάπως συνδυάσαμε τις δύο γνώσεις και την όλη λογική και την... οτιδήποτε τέλος πάντων θέλαμε να καταλήξουμε σαν στοιχείο και κάπως καταλήξαμε εν τέλει να φτιάξουμε έναν πολύ ιδανικό συνδυασμό. Και γιατί έχει πολύ μεγάλη απήχηση δηλαδή και εξωτερικό. Εγώ το ξέρω. Δηλαδή, εγώ σου λέω, αγόρασα. Εμένα πες. Στο χωρό, ρε παιδιά. Κότσε, ξαναλέω. Κότσε. Είναι σε βάση πώς περνάνε μηνύματα, λέει, παρουσιαστές του σκηνοθέτη. Και από μικρή γεννήθηκε και λέει μπατσατά. Θα ήταν ωραία, αλλά όχι. Οκ, πώς σκέφτεσαι, θα σου πω, από μικρή όντως είχα πάρα πολύ μεγάλο έρωτα με το χορό, γενικά. Όλα τα είδη. Ξεκίνησα με μπαλέτο, κλασικά νομίζω. Λίγο πολύ περισσότερε Ελληνίδε τουλάχιστον με μπαλέτο ρυθμική είχαμε έτσι. Και το αγόρασα. Γιατί όχι, όλοι οι Έλληνε με το μπαλέτο έχει πολύ μεγάλη. Ναι, ναι. Ναι. Πολλά, βρίθουν οι σχολέ χορού, α πούμε, στα λεφτάκια, όλα τα αγοράκια του μπαλέτο που γίνεται. Όλα τα αγοράκια. Πραγματικά ξέρω. Και εγώ που νόμιζα ότι ξεκίνησε με ζευγάρι. Θα ήταν ωραία. Παίρνουν πάρα πολύ σημαντικέ βάσει. Η αλήθεια είναι αυτή. Αλλά να είμαι ειλικρινή, εγώ κάπου λίγο πιο μετά δεν άρχισα πολύ. Ήθελα εν τέλει να κάνω πολεμικές τέχνες, όπως τα αδέρφια μου. Και εκεί ήταν που... Είναι πολλά τα αδέρφια. Δύο. Α, οκ. Καλά, εντάξει. Κάνουμε και δύο, κάνουμε καράτε. Τότε κάνανε τα εκβοντό. Α, τα εκβοντό. Και ζήλευα εγώ, ήθελα να ακολουθήσω και εγώ το μονοπάτι. Τι, μικρή, μεσαία. Η πιο μικρή. Α, είσαι και μικρή. Α, το εμείς κάψαμε, εντάξει, τον Βίκτο. Τι είπες, ο αδερφός. Αυτό είναι λίγο στην ταινία του Βουτσάκ, ξέρω εγώ, είναι μικρή ηλικία. Ωραία. Όσοι έχει στη Βίκη δεν κάνει. Προσέχουμε. Γιατί τα αδέρφια δεν είναι. Αλλά πήγες και εσύ και... Όχι ήθελα, αλλά η μητέρα μου νόμιζε ότι αν πάω κι εγώ κάτι θα πάει πολύ λάθος, ότι θα πάω πολύ ξύλο, δεν ξέρω γιατί μου νόμιζε τόσο. Εσύ όταν τα έχω κανένα μαύρο μάτι, είχε κάνει άλλη εικόνα τέλος πάντων. Οπότε μου λέει όχι. Έτσι δημοκρατικά. Δεν την άφησα να πάει τα κόντω. Σε ηλικία που είπα αυτό. Πρέπει να ήμουν κάπου πρώτη ή δευτέρα δημοτικού νομίζω. Α. Οπότε εν τέλει συνέχισα με παραδοσιακού χώρου. Είναι κοντά. Είναι κοντά. Εντάξει. Θέλει να μάθει τα κοντό. Ωραία. Πήγαινε να μάθει ισιοτικά. Είναι αυτό ναι. Θέλει να τα κοντό. Ωραία. Σαν τα βάρη. Πάμε να είναι αρχαιολογικό. Και έτσι. Και κάθε φορά που τελειώνει φιγούρα κάνει. Ωραία, ξέρεις την περίοδο να εσύ, βάζεις τα παραδοσιακά μου πίσω. Τι στρώβο, δεν είναι περίοδο να κάνει και εκεί, και φτάνει και αυτό στις πολεμικές τέχνες. Εν τω μεταξύ, πήγε, νόμιζα ότι ήμουν σε φάση, όχι, θέλω να μετέχει εδώ, και τώρα από τον όχι, για μπορώ να μιλήσουμε μόνο, αλλά ενώ σπάμε τι ήταν τον τοίχο, μιλάμε τον editor. Νομίζω δεν έχει ποτέ, δηλαδή είσαι κατευθείαν, εσύ μιλάς με τον editor κατευθείαν. Είσαι σε. Μπορεί να πάρουμε τη λέξη να το λέμε με τη λέξη. Ναι, τόσο καλά. Και αυτό τι κουβέντε το ξέρει, έχουμε και στην περίοδο. Παιδεύουμε και τον κόσμο, παιδιά. Ο Υπερίωνα κάνει το editing των βίντεο. Τυχαίνει να βρει από το 12ο επεισόδιο και μετά. Και τώρα τον τρολάρουμε λίγο. Θα τα βάλει αυτό εδώ να μου φαινόμαστε λίγο γελοί όπω είμαστε δηλαδή. Αυτό σημαίνει ότι εντάξει, τον άνθρωπο, δηλαδή, άμα καταφέρει να μην μα κάνει να φαινόμαστε γελοί, οριακά του δίνει Νόμπελ. Νόμπελ, ούτε καν Όσκαρ. Ακόμα για Νόμπελ, για τέχνη. Νόμπελ, ξέρω. Σκηνοθεσία. Σκηνοθεσία. Έντυπο, editing. Και ωραία, εντάξει, τώρα να πιάσω τότε. Τι είναι σε δέν. Είναι έτσι αυτό ότι είπε ότι τη από τον Περιόνα. Αυτό τι είναι, δεν το ξέρω. Δεν το ξέρω. Να περάσουμε κοινωνικό μήνυμα λοιπόν. Άρα, αυτό εδώ. Κορίτσια. Όποια το. Το ξέρω, το είναι. Λοιπόν, να μην πα και σοβαρέψουμε λίγο την κουβέντα εδώ πέρα. Λίγο να φέρουμε κάποια επίπεδα να ανεβάσουμε. Θα ξαναρίξουμε το επίπεδο στα πατώματα. Σε λίγο. Λοιπόν, αγοράκι και κοριτσάκια. Κοριτσάκια μάλλον, άστα αγοράκια. Τώρα δεν κάνει, αλλά τέλος πάντων. Αυτό το σημαδάκι το βλέπετε, το κοντινό εδώ. Αυτό δείχνει ότι συνήθως αυτός που το κάνει. Το κάνει μόνο γυναίκα, μάλλον μέχρι στιγμή. Δείχνει ότι κακοποιείται και προφανώς σου περάσει ένα μήνυμα. Μα κάνει αυτό, μα πιάσει τον αντίχειρα. Αυτό εδώ πέρα, έτσι. Γιατί δεν μπορεί να μιλήσει, γιατί κάτι τέτοια.
Γιατί δεν υπάρχει κάποιος απλητικός δίπλα της και την έχει πάρει... Εντάξει, τώρα αν όντως την δέρνει, ξέρω εγώ, και ήδη το έχουμε πει στον αέρα, όλοι έτσι την δέρνει, θα τα κόψει όλα, ξέρω εγώ, και θα πάει κάτι δει, δηλαδή έχει πάει πάλι όλο λάθος. Εγώ κάτι πολλές φορές, αλλά νόμιζα ότι με χαιρετάγανε κάτι. Αυτό, μπράβο, ναι. Και πάση, γιουμπινό, δεν έχει βράσει τη λάκη μόνο κάτι. Για να απαντήσω, υπάρχουν φορές που κάνουμε πρόβα. Μην τον καλύπτεις, εντάξει! Υπάρχει βοήθεια που κάνει, θα σου βοηθήσω. Δεν υπάρχει. Το παίξει από κάτω, αριθμό που παίρνουν. Το παίξει από κάτω. Πάμε να στηρίζουμε. Αλλά υπάρχουν φορές που κάνουμε πρόβα. Νομίζω αυτό συμβαίνει σε όλα τα χορευτικά ζευγάρια, παρακαλώ. Και οι υπόλοιποι συνάδελφοι να απαντήσετε. Όχι, αλήθεια, γράψτε το που θα σου γράψτε αλήθεια. Αν και εσείς το δεξίου, καλύψτε λίγο εδώ πέρα τα μόδα μας. Εγώ, ας πούμε, όταν έκανα πρόβα, ξυπνάμε κάτι πηγές εδώ. Για συμβαίνουν αυτά. Μου λέει η κοπέλα μου, έκανα πρόβα. Μου λέει πηγές εδώ. Δεν μπορείς να φανταστείς πώς πήγε πρόβα. Και αυτό μας είπαμε, δηλαδή, αυτά κάποια πράγματα έχουν χορευτές μεταξύ μας. Να δείτε μια κατανόηση και γράψτε και υπόλοιπα από κάτω ότι όντως μπορεί να σκάσει μη την άλλη μέρα. Όχι, όχι. Αυτό δεν είναι normal. Με μελανιές θα την έπρεπε. Με μελανιές, με τρατζινιές την λάπησα. Αληθεύω να φτάσω. Εγώ εννοείται θέλω. Σε ευχαριστώ που με στηρίζεις. Εγώ σε στηρίζω full. Ξέρω πως κάνει τρία μαθήματα της ζωής σου, αλλά και πάλι. Η στήριξη. Η στήριξη από όποια δουλεύει γιατί είναι καταδεχομένη. Να εξηγηθώ, να μην παρεξηγηθώ. Λοιπόν, εννοώ ότι υπάρχουν στιγμές που μπορεί να βγάλουμε κάποιο δύσκολο κόμπο ή που είχαμε καιρό να το κάνουμε το οτιδήποτε, κάποιο καινούριο από λάθος το οτιδήποτε, που είμαστε στο «Α, ναι, δεν ξέρω κι εγώ τι». Και εκεί κάπως τον ενθουσιασμό ξεκινάμε και τύπου όσο σου πιάνε το χέρι μου, πιάνε το χέρι και κάπως καταλήγει γιατί δεν λες και τσακωνόμαστε. Αλλά δεν τσακωνόμαστε. Είναι χαριτωμένο, δεν ακούγεται σωστά, το ξέρω. Θα το κάνω βίντεο την επόμενη φορά. Πρόβες που κάνετε. Είσαι σε κάποιο σπίτι, σε σχολές ή... Πρόβες πραγματικά παντού, όπου προλάβουμε ό,τι γίνει, αν... Προλάβουμε πριν με μετά από κάποιο μάθος. Στο μετρό. Έχουμε, κοίτα, θα πάμε από Άγιο Αντώνιο, ελληνικό. Είναι μεγάλη απόσταση, προλάβουμε 20 λεπτά. Κάνετε λίγο άκρη, τώρα κάνετε πρόβες εδώ. Θα σου πω. Μπορείς να το κάνεις εγκίνηση. Είναι ακόμα πιο δύσκολο. Είναι σε βάση, λοιπόν, θα κάνουμε, έχουμε αυτή τη βδομάδα, έχουμε 4 πρόβες κανονικές και θα πάμε και μία μετρό. Θα πάμε διαρκή. Για να δούμε πώς βαϊκάει. Εκεί να δούμε βάει που θα πιάσεις. Καλό. Και εγώ περιμένω βίντεο από Νίκη και Βυσσαρίωνα. Νίκη και Βυσσαρίωνα στο μετρό. Να βαϊκάρουν. Το Νίκη γιατί. Γιατί τώρα να το λέω Βυσσαρίωνα, την άλλη δεν είναι. Α, δεκτό. Καιρό τώρα. Μάλιστα, μάλιστα. Είναι σαν τον Γιάννη Χαρούλη. Καρύπα. Ναι, όπου λέει ότι ξέρω εγώ όταν παίζω σε πανηγύρια και με καλούν ο Γιάννης Χαρούλης ο γνωστός. Υπογράφω σαν Χάρης Γιαννούλης. Λέει αν φύγει το ίδιο και να είναι αυτό. Γιατί ερώτησα, γιατί είναι σαν να έχει τύχει να έχω γείτονες που κάνανε πρόβα, ήταν σε απέναντι μπαλκόνι, ας πούμε, και ήταν χορευτές στα παιδιά, χορεύανε αργεντίνικο. Και ήταν σε κάποιες φορές ότι όντως έβλεπε την ένταση. Και ήταν πόσο ρομαντικό μωρέ που χορεύανε, ξέρεις, και ήταν. Είναι ρομαντικό, δηλαδή καθόμουν και εγώ και κοίταζα. Και μετά σε φάση απλώς και τσακωνόταν. Και λέει, παιδιά, δεν κάνεις λάθος αυτό, φάσε! Μα πρέπει να είναι στροφή, είναι στο 4! Όχι, μετά ξέρεις, από εκεί που ήμουν χαλαρός και λέω, ξέρεις, γύρναγα τον καναπέ, έτσι και λέω, κάτσε να ρωτήσω, τι ωραία, 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 και τώρα πρέπει να πω κόμ! Οπότε φαντάζομαι, όχι, ήταν ωραία, καλά πήγαν, χωρίς τα παιδιά, δεν έχει σημασία, αλλά μάλλον δεν πήγαν καλά σπρώμες, δεν ξέρω. Χορευτικά, χορευτικά, σίγουρα. Τι από ούτε χαμαφίσου, έχουμε ανοίξει 4 θέματα. Έχουμε ανοίξει πολλά θέματα. Και πρόβες είπαμε και σε σχολές όσο μπορούμε, δηλαδή πριν ή μετά από τα μαθήματά μας, ανάλογα το κενό που έχουμε και με τα ιδιαίτερα. Ακριβώς. Δεν έχει σπίτι της παιδιά, δεν έχει έρθει ακόμα. Εμένα δεν θα καλέσε. Είχα. Είχα. Έχω έρθει εδώ παιδιά και είχα... Εσείς λείπατε! Από τι μπορείτε! Λείπα σπίτι σας! Αλλά εσείς λείπατε! Εσύ! Έχετε χάσει τίποτα! Έχετε χάσει τίποτα τώρα τελευταία! Να θυμηθήκα την ιστορία! Ήταν όφυρο όφρυ! Δύο χορευτές από Ισραήλ, τέλος πάντων, είχαν έρθει εδώ για workshop στα δικτύα. Ρε, μιλάς για τη σπήρα ολόκληρη! Μην τους δένεις και τους άλλους! Έπρεξε τώρα, δηλαδή, και πήγαν μέσα σπίτι. Και την επόμενη μέρα φέρνω την Ισραηλή, εδώ πριν είχα μας βόμβες. Ναι, οκ, ναι.
μπορούσαν να γυρίσουν πίσω στο Ισραήλ τα παιδιά. Ωραία, ναι. Και προσφέρθηκε η Βίκη να τους φιλοξενήσει. Προσφερθήκαμε επειδή ήταν η εβδομάδα που θα λείπαμε στο UK. Είχαμε ένα tour τέλος πάντων. Οπότε είπαμε ότι αφού θα υπάρχει ένα σπίτι στο οποίο δεν θα μένει και κανείς. Πραγματικά δηλαδή είναι κρίμα, δεν έχετε που να πάτε, είναι η κατάσταση αυτή που είναι. Είναι χαρά μας, εννοείται. Και σκέφτομαι εγώ, και σκέφτομαι εγώ. Ναι, είναι δύο Ισραηλινοί στην Αθήνα. Ναι, στείλτε εκεί μια ρουκέτα. Και είχαμε κάνει ένα ιδιαίτερο να γίνει εκεί πέρα και πήγαμε εκεί πέρα. Και το, αλλά δεν ήταν η Βίκη. Έχω δει το σπίτι τη Βίκη χωρί τη Βίκη. Να σου πω κάτι, ξέρεις, αυτό τίποτα, κόφτε το όλο, δεν με νοιάζει. Δηλαδή, μάλιστα, έχω πει σπίτι σου. Α, δεν ήσουν εσύ. Το έχω πάθει και εγώ, εμεί σε βάση και εγώ τα είχα πάει και μια κοπέλα και πήγα στο κρεβάτι. Έχω βγει από το σπίτι μου, πήγα. Και τώρα τι νομίζει, Αμαρία. Περίμενα και τον πήρα. Τώρα μου λέει μια δουλειά. Τη Βίκη είναι, να βλέπει. Έψαχνα το άλλο και τη πήρα εγώ το σακάρι. Το έχω βάλει και εγώ αυτό. Ξέρεις, με γυναίκε αχάριστη καμιά φορά. Τη πήγα πρωινό στο κρεβάτι, α πούμε, κρουασανάκι, καφέ, ωραίο και το χυμό, όπω θέλει, λουλουδάκι. Και μου πάω την ξυπνάω και μετά μου άρεσε ποιο είσαι εσύ, πώ μπήκε μέσα στο σπίτι. Και μετά πάω και στην αστυνομία. Αυτά, γιατί πώ έφτασα το μάτι. Όλοι δηλαδή να χαριστεί. Άκι, άμα το βλέπει, σε σκοτώνω. Είναι σαν να ακούω ένα φίλο μου αυτή τη στιγμή στο σπίτι. Ο οποίο και αυτό είναι σε σπίτια. Άκι, αν το βλέπει, κάνε κόμμα. Αυτό απλά ξεχνάει το μυρώδι, τα τρουαζάν και όλα τα υπόλοιπα. Τι κάνει ο φίλο, γιατί ωραία, μόλι είχα μια ιστορία. Αλήθεια, διαστία. Ωραία, έτσι μωρά άνθρωπο. Είναι εδώ Αθήνα, να τον φέρουμε για μια μέρα. Αθήνα, να τον φέρετε, θα περάσετε πάρα πολύ ωραία. Τέλεια, πάρα πολύ όμορφα. Ορίστε, μου χάρασε όλο το τέτοιο. Είσαι αυτό που μπορεί όντως να υπάρχει τύπος που έχει σε αγραμματικότητα της πλακής του λογοριαστή. Πάμε να γυρίσουμε το πόδι. Δεν βγάζει μάλλον, άμα είναι θα έρθει ο Άκης εδώ μόνος. Δεν με κάνω παρευτής, μου φέρουμε το ζόρι στο τέλος. Να γυρίσουμε στα παιδικά της όλια να το πάρουμε λίγο πάλι εκεί. Παλέτο, ήταν παραδοσιακή χωρί. Και εγώ θα σε τρέξω λίγο παραπάνω. Θα σου πω. Από τη μία, κάποιες φορές ντρέπομαι λίγο που το λέω. Από την άλλη, νομίζω ότι λίγο πολύ όλοι το έχουμε κάνει. Κοίτα, έχω πει τα αίσια εδώ, ρε φίλε. Τι μπορεί να πει που να ντραπεί. Έχω ήδη ένα τριχιάσει, δεν ξέρω τι να πει. Έχω ήδη ένα τριχιάσει, δεν ξέρω τι να πει. Λίγο πολύ όλοι το έχουμε κάνει, τι έχουμε κάνει. Για πες. Θα σου πω. Σε ειλικία τώρα γυμνασίου. Και όχι μόνο, αλλά ειδικά στο γυμνάσιο τέλο πάντων. Χρησιμοποιούσα το. Όχι, έμπαινα YouTube. Τότε είχα έρωτα με Pussycat Dolls. Όσοι είστε τη δεκαετία του 90.000, του θυμάστε. Ευχαριστώ. Κρύβουμε ηλικίες όμως. Οπότε είχα μπει και έβλεπα τις συναυλίες και προσπαθούσα τώρα, σταμάτα, ξεκίνα από λεπτό σε λεπτό να κάνω τη χορογραφία που κάνανε οι Pussycat Dolls on stage. Είχα μάθει όλες τις χορογραφίες. Δεν έχει γνωρίσει ποτέ Pussycat Dolls. Φίλε, Pussycat Dolls, Spice Girls. Ευχαριστώ. Και high five. Εγώ να δεις, φίλε, να και εγώ στο γυμνάσιο αυτό έκανε. Στο στρατό να δει. Στο στρατό όταν ήμουν εγώ, πήγα στι 8 που μπήκα, 8-9 εκεί. Τότε είχε βγει η Katy Perry το. I kiss the girl. Είστε girl. Ξανά με κάθε πρωί πριν πάω για χουράκι, ήμασταν I kiss the girl. Και το άλλο είχε βγάλει την πρίτη το. Γούμε, γούμε, να είσαι πάμε, γούμε, να είσαι πάμε. Και ήμουν εγώ, βάλει παραλλαγή. Κάπω έτσι πρέπει να αναβολεί βέβαια. Δεν κατάλαβα. Γιώργο 64 αυτό. Δεν ξέρω που δώσανε έτσι. Ήταν χαρά. Μ' αρέσει, φίλε. Όλοι το έχουμε κάνει. Όλοι το έχουμε κάνει. Όλες τουλάχιστον. Όλες. Όταν το ρίχνουμε από την Jabba Walkies και προσπαθούμε να τα γράψουμε αποτυχημένα προφανώ. Δεν έχει σημασία. Είναι σε άλλο κλαδί. Είναι Jabba Walkies. Είναι Jabba Walkies. Δεν ξέρει. Με τους μασκούλες τα. Αυτό με τα χείλη που κάνανε κάτι. Ήρθανε μάσκες, έπρεπε και κάνανε τα χείλη. Κοίτα, από μάσκες ξέρω μόνο Slipknot. Ναι. Μπρο, πολύ χάρη. Φάνηκα δηλαδή για άντρα σκληρό. Πήγα τώρα, πρόμισε παιδιά, παιδιά. Όπω δεν μπορώ. Πετέ μου κάποια έτσι, έτσι να έχω δει πώ θα με φέρετε να άξι, παιδιά, δεν μπορώ. Μπήκε σε κροτίνα. Η Βίκη γούρλο, δεν πα πιο. Και εγώ να περνάνε στο ending από κάτω τα πρόσωπα όλων του αυτών μόνο. Δηλαδή τι ήταν οι Spice Games. Και είσαι ένα τύπο τραντόλ και μετά εσύ που του γνωρίζει. Θα λέγε, φαινότανε το παιδί δεν εξηγείται. Το πλέον του λέει φορτηγό, το βράδυ δίνεται έτσι μετά κάνει τίποτα. Κάπου ονομαλία, από μωρό. Ωραία, και πώς θα πήγες με τα μουσικά ντόλια. Πήγε πάρα πολύ καλά, είχα μάθει όλες τις χορογραφίες απ' έξω. Και γιατί θα σου πει να μισθώ να τα κάνει κανένα χορογραφέα, για κάτι ξένο, κάτι μπατσά τη κάτι. Παίξε μας εδώ ένα μουσικά ντόλια, ένα. Όχι, εντάξει, ναι, θα μπορούσα. Και έτσι, πρακτικά πλέον στην μπατσάτα το lady style που κάνουμε έχει. Και όχι μόνο και το πανεγόρα, αλλά μιλάω τώρα για το lady style, επειδή είναι κάτι μια solo.
Έχει τρομερές επιρροές από πραγματικά όλα τα είδη. Οπότε είναι σαν να το βλέπετε ήδη. Απλά σε λίγο άλλη μορφή. Και δεν γίνεται. Ξέρεις τι, έχω πάθει και εγώ αντίστοιχο με τις τότε με τις συναυλίες. Δηλαδή, και εγώ σε μια αντίστοιχη ηλικία. Όπου έμπαινα, YouTube τότε εντάξει, πρώτον και αργά το έχουμε ξανασυζητήσει. Και έμπαινα και έβλεπα ρε παιδί μου συναυλίες χορευτικά και είπα ρε παιδί μου, αυτό θέλω να κάνω στη ζωή μου. Να γυρνάω στο σπίτι και να βάζω YouTube και να βλέπω συναυλίες. Τέλος πάντων, συνέχισε να μας πεις τις επιρροές από το χορό. Ναι, θα πω κάτι άλλο επίσης σημαντικό. Στα φοιτητικά μου χρόνια, να το πω και αυτό, σπούδαζα τέλος πάντων στην Τρίπολη. Με επικοινωνίες και πληροφορική καμία σχέση. Θα κοκκινήσουμε, θέλετε έτσι, κατά κύριο. Όχι, όχι, όχι. Αλλά τι γίνεται, στο πρώτο έτος, ας πούμε, έτσι, βγαίναμε πάρα πολύ. Νομίζω όλα τα παιδιά πρώτο έτος εκεί, παθαίνουν κοκκοκλόκο, έξοδο στην έξοδο κλπ. Ακόμα όχι σε Λάτιν, βέβαια, δεν είχα ακόμα αυτή την επιλογή. Αλλά ναι, βγαίναμε τέλος πάντων πάρα πολύ και χόρευα, οκ. Ελληνάδικα, εντελώς αυτοδίδακτη, ενώ όχι ότι είχα κάνει κάποιους μαθήματα σε άλλη μπήκη. Να παίζει πάρα, ξέρεις, και δώστο και... Χορεύαμε πάρα πολύ. Και κάποια στιγμή, νομίζω στο τέλος του πρώτου έτους, γίνεται μια συζήτηση τέλος πάντων με έναν μαγαζάτο, ο οποίος είχε ένα κλαμπ, τότε νομίζω το μοναδικό και μες της πόλης, ο οποίος μου λέει, ξέρω εγώ, να ενδιαφέρεσαι για δουλειά. Στο ταμείο, κανονικά, στην υποδοχή κλπ. Και όταν είπα στην παρέα μου ότι μίλησα με τον Τάδε και μου προσέφερε δουλειά, όλοι μου λένε για χορεύτρια. Κατευθείαν δηλαδή. Φανταστείτε πόσο πολύ. Από κάπου πρέπει να ξεκινήσουμε, παιδιά. Ναι, ναι, ναι. Αυτό. Οπότε υπήρχαν πολλές επιρροές, είτε από αυτά που είχα διδαχθεί, είτε από αυτά που μου άρεσαν, αλλά δεν είχα μπει στη διαδικασία και ήμουν καθαρά αυτοδίδακτη. Και κάπως έτσι πάλι ως φοιτητρία και δεύτερο τρίτο έτος έρχεται ένα συμφοιτητής μου και λέει: σ' αρέσει πάρα πολύ ο χορός, ξέρω. Πρέπει να έρθει ένα πάρτι. Ένα Latin party μου λέει που κάνουμε εδώ. Λέω εγώ χορό αυτό και είναι όντως Latin, δεν έχω ξαναχορεύσει, θα ήθελα πολύ και τα σχετικά. Οπότε πήγα. Το πάρτι όντως ήταν πάρα πολύ ωραίο. Εντάξει, τώρα μιλάμε για δεκαετία πίσω, έτσι. Κρύβε χρόνια. Έμανα 16 άτομα. Πάνε χρόνια, τέλος πάντων. Κρύβε χρόνια. Μπατσάτα έβαλε, σάλσα μπατσάτα ήταν, νομίζω ότι είχε κάποια ζόμπα. Νομίζω ήταν Latin, είχε σαρούμπα. Όχι, νομίζω ήταν σαν... μπορεί. Το συγκεκριμένο νομίζω ήταν σάλσα μπατσάτα, γιατί θυμάμαι ότι μου δείξανε και χόρευα. Χόρευα τώρα το βασικό, όπως καταλαβαίνετε, όπως όλος ο κόσμος. Χορεύεις και σάλσα, δηλαδή. Χορεύω, ναι. Απλά δεν διδάσκω. Αλλά τι χορεύω. Αλλά μου αρέσει μόνο η σάλσα. Μ' αρέσει. Χαμογελάει πονηρά ο Στέλιος, λες και θα την πάρει να χορεύσει καμιά φορά σάλσα. Δηλαδή δεν το ξέρεις, σαν σένα. Γιατί είναι πάντα σάλσα, Στέλιο. Γιατί ρώτησε με τα αλκιά. Αγορεύεις λίγα να χορεύεις. Τη σάλσα, τώρα το κουκτέλι, νιώθω ότι χορεύεις το ρυθμό. Εγώ χορεύω σάλσα. Σαν να χτυπάει σάλσα, ξέρω εγώ. Το σέικερ. Μ' αρέσει. Το μόνο πράγμα που χορεύω μαζί του είναι το σέικερ. Σωστό φίλε. Σε όλα τα είναι σαν αυτούς τους τύπους, τους κρυπάδες, τα πάρτε που κάθονται με το ποτό και πίνουν και κοιτάνε και είναι αυτό. Creepy. Σε Λάτιν πάρτε αυτό είναι πολύ δύσκολο. Σε Λάτιν πάρτε, είσαι έξτρα creepy αν το κάνεις αυτό. Ναι, να πας σε Λινάδικο, εντάξει, δεν είναι γνωστό. Σκύφαμε μόνο, δεν είναι λίγο. Δεν είσαι Λινάδικο, πες ένα νόμο, ένα κάτι θα το κάνεις. Εγώ το κουνώ, δεν είναι, εγώ δεν κρύπω. Δεν είναι κάτι. Γιατί δεν τον φέρατε δίχτυα σήμερα αυτό. Γιατί είσαι πολύ σύμφωνα σήμερα. Αλήθεια τώρα. Μετά από αυτά τα λίγο. Εγώ να τραβώ. Κι αν εγώ έτσι. Λέω εγώ τραβώ με κουνάω και σκέφτε γιατί μου τον φέρατε εδώ εμένα και μου γυρνάς πλάτη. Μωρή. Έξω κύριε, μια φορά φέραμε γυναίκα και εγώ δεν μπορούμε να κατέβουμε. Φέραμε τέτοια γυναίκα. Εγώ πιστεύω ότι θα είναι ήρωας ο Βυσσαρίωνας αν μπορεί να κρατήσει και 16 λεπτά από το επεισόδιο αυτό. Σκεφτόμαστε ότι πώς θα ψάχνουν να βρουν ποιος είναι ο Βυσσαρίωνας, άλλος είναι ο Υπερίωνας, λογικά. Μάλλον. Όχι, τέτοιο άτομο. Το ξέρω εμείς, το ξέρουμε αυτοί που μας βλέπουν, το ξέρουν. Το ξέρω εμείς. Το παιδί είναι τι κάνει, τελικά είναι έντυπο. Όχι, η Υπερίωνα το βάζει το πρόσωπό του, η Υπερίωνα. Σε κάτω από τα Βυσσαρίωνα και η Υπερίωνα. Και το Βυσσαρίωνα το βάζει με γυαλιά, ξέρω εγώ. Να παίζει ο φλόρο. Μα είναι φωτογραφία. Και ωραία, και πώς γίνεται, και από εκεί πήρες πρώτο πάρτι. Εγώ έπαιρνα μπατσατούλα και έρωτας με την πρώτη ματιά. Θα σου πω, εγώ στην αρχή του πρώτου πράγμα που έλεγα είναι ότι θέλω να μάθω σάλσα. Δεν είχα ιδέα, γιατί είναι η μπασάτα και αυτό. Ξέρετε, πρέπει να διακόψω, συγγνώμη. Καταρχάς για να κάνω διαφημίσεις, όχι. Ρε φίλε, οι περισσότεροι που είστε εδώ μα βγαίνετε το αντίθετο. Δηλαδή έρχονται σαλσέροι και μα λένε ξεκίνησα με μπατσάτα. Έρχονται μπατσατέρι, ο Ζόμπα. Ποιο την κάθε με το μαράτο που τρέχει. Δεν έκανα καν λάθη, βλακή, τι να τα χάσα. Λέγανε η τάφη είναι ρυθμική. Όχι, είναι ο ψυχογειό και όπω λέει, εντάξει. Ναι, έρχεται ο ψυχογειό, εντάξει, έκανε τρινάσκο, να λέω κανένα λαμπράμι. Τι γίνεται, παιδιά.
Κανένα δεν είναι. Ωραία, πάμε, συνέχισε. Και ξεκινήσει πρώτα με σάλσα. Όντως, ωραίο σου παρούσο. Δεν είχα ξεκινήσει. Είχα στο μυαλό μου ότι ήθελα να ξεκινήσω σάλσα. Εκεί που μου έδειξαν λίγο μπατσάτα. Α, εκεί μα είπε. Εκεί άλλαξε το πράγμα. Μετά εντάξει, είδα τα κλασικά βιντεάκια όλα. Δηλαδή, Ντάνιελ Ντεζίρε. Το κλασικό βίντεο με το λευκό μπλουζάκι τη Αλεμάνα με το Νατάλ. Το έχουμε δει τόσες φορές που έχει να λερώνεται το λευκό, ας πούμε. Δεν είναι το ίδιο λευκό. Είναι τόσες φορές. Οπότε, ναι, κάπως έτσι ήμουνα πια σάλσα. Δηλαδή, εκεί ερωτεύτηκα. Ήμουν ότι θέλω να μάθω μπατσάτα, θέλω να μάθω τα πάντα γύρω από αυτό. Ωστόσο, ακόμα δεν είχα γυρίσει Αθήνα όταν έγινε αυτό. Γιατί δεν είχε Τρίπολη ένα μπατσατέρο, κάτι να. Η Τρίπολη υστερούσε λίγο στο. Είχε ανέβει ο αστέρα. Είχε ανέβει από την εθνική τότε για την χρονιά, μιλάμε. Όχι, δεν πέσει το πίσω, δεν πέσει το πίσω. Ξανανέβει νομίζω. Αυτή θα ξέρει, αλλά εκεί. Συντονίζω τα αυτά, να ξέρει. Το ποδόσφαιρο πάντα, όλοι. Αν θυμάμαι καλά τώρα, μου λέει ψέμα το δίνω. Ναι, οπότε. Οπότε, αφού ανέβηκα Αθήνα, εν τέλει, πέρασα την Αγγλία ένα αλφα καιρό τέλο πάντων. Και ανεβαίνω Αθήνα, έχω στο πίσω μέρος του μυαλού μου ότι κάποια στιγμή θα ασχοληθώ με το χώρο, αλλά ακόμα είναι πολύ μακρινό. Με να δω τι θα κάνω, απόψη δουλειά, το να σου πει. Σχολείται τελείωσα. Σχολείται τελείωσα, ναι, αλλά εντάξει δεν είναι τελείω τελείω. Δεν ασχολήθηκε καν, δεν ασχολήθηκε. Όχι, δεν ασχολήθηκε. Με το που μπήκα σε διαδικασία πτυχιακή, αποφάσισα ότι δεν θέλω να ασχοληθώ. Αλλά ναι, πάω λοιπόν να φάω εγώ με κάτι φίλε μου. Α, είμαι εθελόντρια στο λευκό σταυρό, που είναι στη Νέα Σμύρνη. Και λέω με κάτι φίλε μου δεν πάμε μετά και για φαγητό κάτι. Και μου λέει, Μίχα, είναι το αμίγος. Πάμε εμείς το αμίγος. Μπορώ να πω είπα το αμίγος. Φάλε το πιπερό, δεν είναι, ξέρω. Όχι, παίρνω στο Λάτιν μαγαζί. Στη Νέα Σμύρνη, στη Νέα Σμύρνη, ναι, ναι, ναι. Και πάμε λοιπόν για φαγητό. Γεια σου, Λουκάς. Και μου έρχεται ο Ανδρέας ο Λούκας. Ω, γεια σου, Λουκάς. Ναι, ποιος. Ποιος. Όχι, έλα μου, χορεύει τώρα. Ωραία, Αντρίκο, δάχτυκα, Ανδρέας. Εννοείται. Αγαπημένο αγαπώ, Ανδρέα. Και έρχεται και μου λέει: χορεύουμε. Και αυτή τέλο πάντων χορεύουμε, μου λέει: είσαι πάρα πολύ καλή, μου λέει: πρέπει να ξεκινήσει. Τώρα λέω: είναι ευγενικό μαζί μου. Θέλει μαθήτρια να το εννοεί, τι απολέει και όλα. Τέλο πάντων δεν το παρεξήγησε, εννοείται καθόλου. Πέρασα πάρα πολύ ωραία, χορέψαμε, ξαναχορέψαμε. Νομίζω ότι τον έχω ακόμα σε highlights στο Instagram. Τώρα είμαι με μαύρο μαλλί, φαντάσου μέχρι εδώ. Okay. Καμία ήμουνα χρόνια. Από εκείνα την πρώτη φορά. Ήτανε πρακτικά η δεύτερη φορά που χόρευα στο πίνακα. Ρε φίλε, να το δούμε, είναι... να σε φέρουμε σε επαφή με τον editor, με αυτός μας κάνει. Να του στείλει το story να το... να δείτε πώς χόρευα, εγώ πάτσα το story. Δεν τελειώσεις και αυτό, να το... δηλαδή μην το στείλεις σε εμάς και μετά το στείλουμε στον editor, να μιλήσει ο καλλιτέχνης με τον editor. Σωστά. Ναι, οπότε κάπως έτσι λίγο μπήκα παραπάνω σε σκέψεις, άρχισα να μου αρέσει και ακόμη περισσότερο. Εντάξει, ήταν και κάποια χρόνια διαφορά, ήταν και δάσκαλος πλέον που μου έδειχνε και όχι απλά μαθητής που μου έδειξε το basic. Υπήρχε λίγο περισσότερο ενδιαφέρον ότι α, κάνουν και στροφές, κάνουν και άλλα πράγματα, τι ωραία. Τέλος πάντων, long story short, μου πήρε ένα αλφα διάστημα πάλι γιατί τότε δούλευα full, εν τέλει από τον Λουκάς, δουλεύω. 10 χρόνια μετά συνεργάζεστε κάθε Σάββατο εδώ στο Αντικτύβα. Ωραία. Και η Βίκη και ο Λούκας μαζί Σάββατα στο Αντικτύβα. Για εσάς που κοιτάτε, θα τους βρείτε και τους δύο. Ναι, οπότε πάω εγώ όλο χαρά, λέω παιδιά τέρμα τα ψέματα, θα γραφτώ μπατζάτα, θα τα μάθω όλα. Και σάλσα άμα life, δεν με πειράζει. Ναι, 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 ήμουν... σάλσα, άντε άμα πρέπει να μάθω σάλσα. Μ' άρεσαν, είχα τόσο πολύ αγάπη με την μπατζάτα που δεν με ενδιαφέρει να τα μάθω και κάτι άλλο, ας πούμε. Και πάω και γράφω σε μια σχολή, ωραία, που έχω δει απλά την ταμπέλα που λέει, ξέρω εγώ, Latin, Street Latin και τα σχετικά. Δίνω εγώ τα λεφτά για το μήνα, κανονικά, δεν έχω ρωτήσει τίποτα, γιατί χαρά μου τώρα μιλάμε, δίπλα στο σπίτι μου κιόλας. Σου ξεκινάω εγώ, πάμε πρώτο μάθημα και είμαι τώρα, δεν ξέρω πώς θα σας το εξηγήσω, σαν τα παιδάκια, δεν ξέρω, στο Christmas Factory εκεί, δεν ξέρω, ένα τέτοιο πράγμα, αλλά στο γλυκτζούρι εδώ έτοιμο να το φάω. Και αρχίζει τώρα η δασκάλα και λέει: λοιπόν, λέει, μαζί θα κάνουμε ρούμπα, τσατσά, μπάμπο, σάμπα, rock and roll, τάγκο. Και λέει και εγώ: πες το. Πες το, πες το. Ναι, ναι, ναι. Και λέω: να τα κάνουμε, ξέρει, αλλά πού είναι η πατσά. Τι σου και σταματάει κάποια στιγμή. Σταματάει στη σάλτσα. Κάτι έχει πάει πολύ λάθο, ούτε καν σάλτσα. Και, ναι, 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 και σηκώνω δηλαδή το χέρι, λέω, συγγνώμη μπατσάτα, α, εμείς δεν κάνουμε τέτοιο. Μη σας πω τι έκανα και είχα πληρώσει και το μήνα. Τζάμπα τα λεφτά. Δεν είναι τζάμπα, εν τέλει έμεινα, μου άρεσαν πάρα πολύ και οι άλλοι χώροι που έκανα. Βέβαια, λίγο καιρό μετά έπαθα έναν τραυματισμό, όχι από το χορό, όλο περίεργος από τη δουλειά, γιατί δούλευα εστίαση και το διάστημα. Οπότε έμεινα λίγο εκτός. Ξανασυνέχισα, πήγα κανονικά στην παράσταση, σε όλα αυτά, αλλά
δηλαδή είχα ξεκινήσει να πηγαίνω και ενεργά σε πάρτι. Σε βαθμό που πήγαινα, δηλαδή. Μα το λέγε και είναι κάτι σε ηλικία. Σιγά σιγά κάπω έτσι έπεσα στα πάρτι στην Όχι, όχι. Τα βαριά να κουτάξουν. Εδώ θα σου πω από το ήπιο πα το πιο σκληρό με μαθηματική ακρίβεια. Η ρούμπα και η τσάτσα είναι τα χαλαρά ναρκωτικά σε εμά, παιδιά. Η μπατσάτα είναι το. Και μου θυμίζει την ελληνική ταινία που λέει εξή: από πάρτι, λέει από πάρτι, λέει τι έχω πάρει με τα τραντιστοράκια. Αυτά το know us better. Έτσι πει, σε πάρτι μπατσάτα. Όχι, δεν το λέω για κακό, το λέω βασικά για πολύ καλό. Απλά ήταν η φάση που όλοι λίγο πολύ έχουν περάσει, μην κοροϊδευόμαστε, που δεν έχει κάνει ούτε ένα μάθημα, δεν ξέρει τι σου γίνεται και πα σε πάρτι και πρακτικά μαθαίνει τα πρώτα σου πράγματα, α πούμε τώρα βήματα, νοοτροπία, το οτιδήποτε μέσα από πάρτι, αυτοσχεδιάζει, κάτι θα σου πει ο ένα, ο άλλο και κάπω έτσι γίνεται η αρχή. Αλλά εντάξει, προφανώ αυτό δεν είναι αρκετό. Οπότε μπήκα στη διαδικασία να πω ότι ωραία, τελείωσε. Το έτος, ας πούμε, επιτυχώς. Ήρθε η ώρα. Έκατσε ένα χρόνο. Ναι. Άρα έχει κάνει αρκετά από τα Latin Typo. Ναι, εντάξει. Είναι τσατσορουμπέρα. Ξαφνικά και μου γίνεται όνομα. Όχι, εντάξει. Τα χορεύω όταν. Δεν πολύ θυμάμαι πλέον. Στο σώμα μου βγαίνω όλα μπατσάτα. Δηλαδή, αν μου πει να χορέψω τσιχτετέλη, θα μου βγει μπατσάτα. Στορκίζομαι. Αλλά. Ένα, δύο, τρία. Το είχα δοκιμάσει μία φορά. Πέντε, έξι, εφτά. Με ξέρετε, κάτι είχε να δει. Πέρα από αυτή, όλοι αυτοί, όλοι, τι μένα μου γίνεται, λίγο μπατσάτα. Είτε ειλικρινά. Ωραία. Ευχαριστώ. Εσύ ό,τι και να χορεύεις και λίγο μπατσάτα. Είναι το αντίστροφο, ότι μεταξύ πόσους φορούς δεν πηγαίνεις, ναι, αλλά μου αρέσει κάνουμε μια ώρα που συνέχεια το γνώσουμε. Είναι σαν αυτό, όταν έπαθα μεγάλο κοκομπλόκο με το να μου βγει όταν άνοιγα χέρια στη ρούμπα, ξέρω και τα μάθημα που είναι πιο ή κάτι πασοτό, κάτι, να μην είναι τριν, ήταν αμέσως, δηλαδή πήγαινα χωρίς τη ρούμπα και άκουγες και ήμουν τριν, μου λέει όχι τα χέρια έτσι και δεν φτιάχνω. Μετά από αρκετά χρόνια νομίζω ότι έχω. Νομίζω, δεν ξέρω. Απλά δεν το έχει ασχολιάσει κανένα. Σήμερα έχει ρέντα ο. Όχι, έχουμε. Ο αγαπητό παρουσιαστή. Κοίτα, ο Στέλιος έχει σήμερα ρέντα. Σήμερα μα κάλεσε η Βίκη στην εκπομπή μα. Για να μάθει τη γη μα από τη Βίκη. Βλέπω αυτά τα πίσω μια. Ναι, ρε φίλε, αυτό συμβαίνει. Πού σιγατόλια. Πού σιγατόλια. Τα έχουμε ζήσει. Παιδιά, ό,τι ζήσει η Βίκη το έχουμε ζήσει και εμεί. Από τη φαίνεται σε αντίστοιχη μορφή. Είναι στο τσάρι να πάτε ευχηνικό του, έτσι γιατί είναι. Πάμε. Και νομίζω μετά κάποια στιγμή σε βγει στο εξωτερικό. Για πε μα, τι με αρέσει. Εκεί με ενδιαφέρει να μάθω. Εγώ που ξέρω και λίγο την ιστορία τη. Ξέρει πολλά. Σπίτι, πήγε, ξέρει πολλά. Κάτσε να πάρω γυαλιά. Είμαι ο μόνο που το ακούει περίεργο. Όχι. Κάτσε να πάρω γυαλιά. Δεν θα σα πείσω εγώ. Κύριε Τραγκά, συγγνώμη στου κλασικιστέ. Το δένω, παιδιά, πρέπει να προστατευτώ. Βάζω και χέρια μπροστά. Τι πάνω μαξιλάει που ασχολείται. Εγώ δεν το πίνω. Λοιπόν, εδώ αυτό. Ναι, οπότε εκεί ήταν η περίοδος λοιπόν, που είπα ότι θέλω να ξεκινήσω μαθήματα προπερλή, γιατί όλοι μου λέγανε, α, εσύ μια χαρά το έχεις, είτε εκεί είχα πάει σε πόσα πάρτι, προφανώς καταλάβαινα να πάω δεξιά και αριστερά ή μπρος πίσω ή το οτιδήποτε και ίσως και λίγο παραπάνω λόγω των άλλων χωρών που είχα κάνει, ας πούμε, μέχρι τώρα. Αλλά ήθελα να μάθω και άσχετα με το αν θα έφτανα κάποια στιγμή να γίνω δασκάλα ή όχι, ήθελα για μένα να μάθω από το μηδέν. Τα πάντα. Από ιστορία, από τα πρώτα βήματα, από όλο το κεφάλαιο αυτό. Και με όποιο δάσκαλο μίλαγα στην Αθήνα, η αλήθεια ότι περισσότερο μου έλεγαν «Έλα μωρέ, πήγε να κατευθείαν advanced». Δηλαδή, μου το έλεγαν χαριτωμένα για να με βοηθήσουν ότι μην χαλάσεις λεφτά ή χρόνο, άμα δεν έχεις πολύ, πήγαινε κατευθείαν εκεί που είναι το level σου να κάνεις adjust. Αλλά εγώ ήμουν πολύ αποφασισμένη και όχι, θέλω από το μηδέν. Παράλληλα όμως, πήρα μια απόφαση, αυτό που είπε και ο Μάικ, να φύγω εξωτερικό. Χάρη σε ένα φίλο μου τον Κωνσταντίνο που πλέον χορεύει και αυτός. Αυτά δεν χορεύει τότε. Όχι, δεν χορεύει καθόλου. Φάλαμε λοιπόν ένα φίλο στην κουβέντα ξαφνικά που δεν χορεύει και στείλει στο εξωτερικό. Αχ, θέλω. Συνεχίζω εγώ. Ναι, και τέλος πάντων πάμε Εδιμβούργο, να μείνουμε μόνοι μας. Σκοτία. Δεν ήξερα κυριολεκτικά κανέναν. Πώ και έτσι πήγε σε μια ξένη χώρα και δεν ξέρει κανέναν, γιατί. Ήξερα μόνο το φίλο μου που πήγαμε μαζί. Πολύ ειρωνικά μου κάνει. Δηλαδή, ποιο πήγε σε μια ξένη χώρα, σου πήγα εκεί και πήγα με μεγάλη ξένη χώρα. Πε μου ότι πέτυχε Τζοάννα και Χρύσα. Εννοείται. Α, γεια σου Τζο, γεια σου Χρύσα. Με τη Χρυσούλα έχουμε κάνει και συνεργασίες μαζί και ήταν να πάμε και σε φεστιβάλ μαζί.
Θα τα πούμε όλα αυτά, μισό λεπτά. Ναι, οπότε αποφασίζω, γιατί το είχα σκεφτεί για πολλά χρόνια, από όταν γύρισα πλέον Αθήνα, ας πούμε, που είχα μάθει να μένω μόνη μου, ας πούμε, όλο αυτό το. Λέω, ωραία, τώρα είναι η ευκαιρία να πω ότι θα βγω εξωτερικό ή να κάνω κάτι άλλο, και εμπειρίες, για λεφτά, για όλο αυτό το πακέτο που παίρνεις, κάνοντας ένα έτσι, πιο δυνατό βήμα στη ζωή σου. Ακόμα δεν το είχα σκεφτεί ως προς το χορευτικό κομμάτι. Ο χορός ήταν απλά μια απόφαση ότι όπου και να πάω, ό,τι και να κάνω, είτε μείνω Αθήνα, είτε πάω οπουδήποτε αλλού, θα κάνω και χορό. Αυτό το είχα διαποφασίσει. Παρένθεση, είχα πάει στο πρώτο μου φεστιβάλ πριν ακόμα κάνω μαθήματα. Βατσάντα, είχα πάει στο πρώτο μου φεστιβάλ. Οπότε μην ακούω δικαιολογίες. Έρχονται πολλά φεστιβάλ, ελάτε. Ναι, οπότε ναι, αποφαίνω αυτή την απόφαση απλά με την αφορμή ότι θα πήγαινε ο φίλος μου εκεί. Και λέω, ωραία. Θα έχω και έναν άνθρωπο να με βοηθήσει, να συνεργαστώ σε ό,τι χρειάζομαι, μια παρέα στην τελική, κάποιον που λέει ελληνικά. Οπότε το Δημβούργο δεν είχε για κάποιο λόγο. Για μένα όχι, γι' αυτό ναι. Αυτό το επέλεξε να το πω και έτσι, αυτό μου είπε: πάω Δημβούργο. Λέω: ωραία, έβγαινε. Τέλεια. Του έπεσε ποιου λέει όταν ότι θα φύγει εξωτερικό. Μπορεί ξαφνικά να είναι μια μπατσατέρα και να θέλει να έρθει να πει το να πει το εξωτερικό. Δηλαδή δεν συμβαίνει. Όχι, όχι. Ήταν λίγο πιο οργανωμένο στο κεφάλι μου, απλά έφτανα μια αφορμή. Δηλαδή, εκείνο το καλοκαίρι είχα πάρει και το προφήσινση και για να φρισκάρω τα αγγλικά μου και μήπως μου χρειαστεί σαν χαρτί. Ήμουν ήδη αποφασισμένη ότι θα το κάνω, απλά δεν ήξερα το πού. Και φαντάζομαι ότι θέλει να αφήσει μετανάστευα μετά, σχεδόν. Ναι. Σωστά. Παιδιά, θα είναι με τα παιδιά μα. Ευτυχώ η Βίκη ξαναγύρισε, αλλά πάρα πολύ δεν έχουν ξαναγυρίσει. Μπιπ! Πρωθυπουργέ, μην πω το όνομά σου, τι αλλάζει. Σε παρακαλώ, γύρισε μας σε έναν δρόμο να μην φεύγουν οι νέοι. Φτιάχνουμε πίσω, παιδιά. Αυτά. Ναι, συγγνώμη. Προς το παρόν έχει μείνει στα πεζοδρόμια, να πούμε. Δεν έχει να πάρει κάτι πουθενά εδώ πέρα. Ποια είναι τα πεζοδρόμια, με τα ίδια ειδικά. Καλά, εντάξει, τέλος πάντων. Καλά, να πείψα λίγο. Μετά το happy διάλειμμα, συνεχίσουμε στην ιστορία. Ναι. Ευτυχώς επέστρεψε. Όχι, να πω λίγο πράγματι για την Εδιμβούργο. Ήταν ένα πραγματικά υπέροχο ταξίδι για μένα. Είχα σκοπό να μείνω μόνιμο. Όταν λέω μόνιμο, εννοώ για όσο. Ένα χρόνο, πέντε χρόνια, δέκα χρόνια, πάντα, δεν ξέρω. Με τον κορονοϊό, πρακτικά, αποφάσισα να γυρίσω, γιατί ήταν μια βεβαιότητα παντού. Οπότε το να είμαι τουλάχιστον σε μια, ας το πούμε, ξένη χώρα, σε ένα σπίτι με ένα συγκάτοικο, άγνωστο πάλι κλπ. Ήταν λίγο πιο άβολο. Μου πήρε δηλαδή πολλές μέρες. Μετά γύρισα μία μέρα πριν κλείσουν τα σύνορα. Άγνωστο, γιατί δεν ήσουν με το φίλο σου? Όχι, αυτό είχε κλείσει ήδη σπίτι. Α, ήταν αλλού. Ναι, είχαμε φροντίσει να είμαστε σε κοντινές γειτονιές για να έχουμε επαφή, έτσι, αν χρειαστεί να τις κοντινές. Κοντινές γειτονιές, λέει, κοιμήθηκα σε ένα πάρκο, λέει, αλλά εντάξει, τι να κάνεις για το φίλο. Ειλικρινά, σε χαρτόνι στην αρχή. Κατάφερα να το βρω τρεις μέρες πριν πάω. Μου είπε, έχω κλείσει σπίτι εισιτήρια, φεύγω τότε. Λέω, ωραία, μπες μαζί μου τώρα να κλείσουμε τα δικά μου να κλείσει. Και ξεκινάω να ψάξω το σπίτι. Έψαχνα επί ένα μήνα, ενάμιση πόσο ήταν σπίτι και κατάφερα να βρω τρεις μέρες πριν ταξιδέψω. Ναι. Και τι με roommates και σε δωμάτιο. Ναι, απλά εγώ ευτυχώς βρήκαμε σε περιοχή που ήταν λίγο πιο έξω από το κέντρο, αλλά το σπίτι μου, παιδί, ήταν του ομίλου. Δηλαδή τεράστιο, υπέροχο, μήνυμα. Αλλά ο roommate είναι εντελώς άγνωστος. Εντελώς άγνωστος. Αυτοί έτσι λειτουργούν εκεί, γιατί. Μπράβο. Γιατί δεν είχε πολύ. Αχ, αυτά τα ξενόφερτα δεν θα μπορούν. Να τρίχιασα. Καλά, περίμενε. Εγώ πάει τα νύχια τώρα, έχει να πει γιατί ξέρει την Ελλάδα. Έχει πέσει εδώ τώρα. Εγώ το μοιράζω σε μπάνι με είχα το δικό μου προσωπικό μπάνιο μέσα στην κρεμοκάμαρά μου. Λεζάντα αυτό. Αυτό ξέρω σκοτία ότι είναι. Ναι. Ήμουνα, δεν καταλαβαίνετε. Ήταν υπέροχο σπίτι. Είναι αντίστοιχο, κάτω... συγγνώμη, επειδή εγώ σαν επισκέπτη έχω πάει, έχω φίλου που έχουν φτάσει σκοτία. Είναι σε φάση το να πει ότι έχω το δικό μου μπάνιο. Κάνω το αλέτα. Θέλει να έχουμε χτυπήσει ώρα. Είναι σε φάση. Τι έτσι ξεκινήσαμε. Θε να δει, να σε κάνει. Περίοδο, sorry. Πάμε να έχουμε άλλα 5 λεπτά. Πάμε. Μ' αρέσει που θα το κάνουμε 30 λεπτά. Δεν θα πω πώ θα κάνει. Δεν πολύ. Περίμενα. Δεν άφησε. Πάμε. Ωραία. Οπότε εν τέλει και θέλω να καταλήξω είναι ότι πήγα στο Εδιμβούργο μη έχοντα βρει δουλειά. Δεν είχα μπει στη διαδικασία που να ψάξω για δουλειά ακόμα. Κάτι στο οποίο το λέω βέβαια και στον υπόλοιπο κόσμο, γιατί είναι πολύ σημαντικό να σκεφτόμαστε λίγο απομονώνοντας τις σκέψεις των γύρω μας. Γιατί οι γύρω μας μας αγαπάνε και θα σκεφτούν ότι είναι πιο safe για εμάς και για αυτούς. Να μην πληγωθείς, να μην περάσεις δύσκολα. Αυτό είναι το πιο safe, ok. Οπότε όλοι, και τους αγαπώ και τους ευχαριστώ, όλοι οι φίλοι και οι γνωστοί και η οικογένεια εννοείται, μου λέγανε πού να πας. Τουλάχιστον βρει μια δουλειά και μετά πήγαινε. Δεν θα είχα πάει ποτέ. Θα στορκίζομαι. Θα ήταν από παράταση σε παράταση, δεν θα είχα πάει ποτέ.
πήγα και πιστέψτε με, το μόνο εύκολο είναι να βρεις δουλειά. Αν πιστεύεις έστω και λίγο στον εαυτό σου και αν θεωρείς ότι ειδικά αν έχεις και μια προϋπηρεσία στο οτιδήποτε, εστίαση, το οτιδήποτε, είναι πανεύκολο. Εγώ δηλαδή τον πρώτο καιρό που είχαν προτείνει δουλειές και δεν έμπαινα καν στη διαδικασία να επικοινωνήσω ακόμα μαζί τους, γιατί ήθελα αφενός να κλείσω το καλύτερο για μένα deal και αφετέρου ήθελα να πάρω και λίγο χρόνο, γιατί okay, είχα δουλέψει ήδη πάρα πολύ το καλοκαίρι, ήταν μια πολύ δύσκολη σεζόν στην Αθήνα. Οπότε ήθελα να πέρασε ένα μήνα που είναι ωραία. Θα γνωρίσω την πόλη, θα κάνω δύο δραστηριότητες, θα νιώσω λίγο πιο δουλειά, θα το ζήσω, θα ψαχτώ και μετά. Κάπως έτσι. Οπότε εν τέλει δεν έχω βρει δουλειά, δεν έχω ψάξει για δουλειά. Έχω βρει σπίτι ευτυχώς. Βλέπω λοιπόν ανοίγω εγώ. Πρώτο πράγμα που έκανα όταν μπήκα στο σπίτι, μπατσάτα έδιπλα. Το πρώτο πράγμα που έκανα. Και κάπως έτσι είδα αφενός την σχολή στην οποία εν τέλει γράφτηκα. Και λοιπά, το δάσκαλο μου λέει, γεια σου Αμή, I will translate later. Όχι, μπορούμε να ψάρουμε το βίντεο, να βάλουμε και υποτούξεις από κάτω. Εντάξει. Θα το πούμε και στο μήνυμα, μην το πεις εσύ. Εδώ υπήρξε βίντεο που μιλήσαμε σε νοηματική, αυτό το πρόβλημα. Δεν ήθελα πολύ, δεν έχω μάθει. Εδώ. Α, αλήθεια. Ωραία, θα το συζητήσουμε μετά. Ναι, οπότε κάπως έτσι βλέπω και ότι υπάρχει και ένα φεστιβάλ την επόμενη εβδομάδα. Και τι πιο φυσιολογικό, να μην έχεις δουλειά σε μία ξένη χώρα. Δεν πήγα κάτω 5 ευρώ να πάω και σαν φεστιβάλ. Ακριβώς δεν πάω και σε ένα φεστιβάλ. Δεν κάνω λίγα ακόμα. Μαθήματα δεν έχω κάνει ακόμα, μια χαρά. Οπότε ναι, πάω, γνωρίζω πάρα πολύ κόσμο ήδη από εκεί. Εν τέλει, όποιον ρωτούσα, όλοι μου λέγανε για τον Άμι και τα σχετικά. Όπως και η Χρυσούλα τότε μου τον είχε προτείνει και τα σχετικά. Και κάπως έτσι ξεκινάω. Έτυχε την περίοδο που εγώ βρέθηκα εκεί. Να έχει ξεκινήσει ένα πολύ φορτωμένο πρόγραμμα η κοπέλα που συνεργαζόταν τότε ο Άννη. Οπότε πρακτικά είχε μείνει χωρίς δάμα για τα μαθήματα. Και κάπως έτσι, όταν ξεκίνησα τα μαθήματα, λοιπόν, μου ζήτησε μια μέρα να βρεθούμε πριν το μάθημα. Λέγω πολύ ευχαρίστως κλπ. Κατάλαβα ότι κάποια πρόταση κάτι είχε σκεφτεί. Δεν είχα στο μυαλό μου τι ακριβώς και δεν το περίμενα αυτό, να είμαι ειλικρινής. Πρέπει να μου το πει για μελλοντικά. Και μου λέει ότι, okay, βλέπω σε ένα πολλά καλά στοιχεία, έχεις πάρα πολύ καλή αντίληψη, έχεις γνώσεις και από άλλους χορούς το οποίο μου κάνει. Μου λέει, θα ήθελα, αν θέλεις και εσύ, να συνεργαστούμε. Θέλεις. Μου κόπηκαν τα πόδια, δεν θα κάνω πλάκα, δηλαδή εκείνη την ώρα δεν ήξερα αν θέλω να κλάψω ή να γελάσω από τη χαρά μου. Εννοείται ότι είπα ναι, το οποίο βέβαια για μένα ήταν πολύ μεγάλο ρίσκο, γιατί πρακτικά ακόμα καλά δεν είχα γραφτεί εγώ για μένα. Οπότε κλήθηκα ταυτόχρονα να μπω σε ρόλο μαθήτριας και δασκάλας the same time, δηλαδή ήταν αρκετά challenging. Για σένα υπήρχε αυτό, σε έλεγε περίοδος. Α, όχι, μια συμμετρονή. Εγώ βλέπω. Δύο σε ένα μαθήτρια. Δύο σε ένα, ναι. Ήταν αρκετά challenging, ήταν πολλές οι ώρες και ήταν πολλές οι μέρες την εβδομάδα, να είναι καλά, έχει πολλά τμήματα. Και κάπως έτσι με έφερε σε επαφή με πάρα πολύ κόσμο. Είχε το καλό ότι έφερε συνέχεια άρτιστα από εξωτερικό ή από οπουδήποτε από άλλη πόλη και τα σχετικά. Γι' αυτό έχουμε συζητήσει και με το Mike συγκεκριμένα κάποιες φορές παραπάνω στο πίσω το θέμα και πόσο υπέρ είμαι του να φέρουμε στην κοινότητα οποιονδήποτε, από οπουδήποτε. Πάντα έχετε κάτι να πάρετε ξεχωριστό. Και εγώ προσωπικά δεν έφανα κανένα από αυτά. Δηλαδή, πραγματικά φρόντιζα ακόμα αν μπορώ να πάρω και ρεπό. Άντε γεια! Εκείνη την ημέρα από τη δουλειά μου για να μην χάσω το ένα workshop που θα είναι μία ώρα κάποιος από τη διπλανή πόλη. Ναι. Και κάπως έτσι εξελίχθηκα πάρα πολύ. Υπέροχα. Ηθικό δίδαγμα. Ηθικό δίδαγμα. Παιδιά, μην ακούτε τους γονείς σας. Μην ακούτε κανένα. Πάνω τους γονείς σας. Θες να ανοίξεις το αντικτύπο, άνοιξε. Μετά τα 18. Θες να πας στο Εδιμβούργο, πήγε. Θες να το ονομάσεις, πώς το λένε, καπέλα. Καπέλα Σεξτίνα. Άξιμασέ το. Not. Για τον προηγούμενο ψωμί. Γιατί σε εμάς να λέμε θα ανοίξουμε μπαρ, τι θα κάνεις, τελειώσεις. Άσε δουλειά, πληρώνεις κάθε μήνα. Και εδώ τι θα πας στο εξωτερικό. Οπότε, κλείνουμε για κλείσιμο, σιγά σιγά να το μαζέψουμε. Δίνεις boost, ενίσχυση ότι παιδιά δοκιμάστε. 100%. Χωθείτε. Κάντε αυτά που σας λένε οι άλλοι να μην κάνετε. Επίσης, όμως, αυτά που σου λέει αστυνομία να μην κάνεις. Δηλαδή, εκεί μπορεί να έχει θέμα. Ή ο λογιστής, ας πούμε, την κάθε. Κόψα αποδείξεις, κόψα αποδείξαμε στο λογιστή καιρό. Υπέροχα. Και σε μαθητές, τι θα έλεγες σε μαθητές σου που είναι όχι τελείως αχάρι, αυτοί που όντως έτσι το πάνε λίγο πιο καλά. Τι θα τους έλεγες, ή τι τους λες συνήθως, ας πούμε, στις τάξεις σου.
λέω πάρα πολλά. Λέγα τα πολλά γιατί είναι κλείσιμο. Ναι, λέω πολλά για όλη τη διαδικασία. Ένα από αυτά είναι η υγιεινή, το λέω από τους beginner μέχρι τους advanced. Συνέχεια, η υγιεινή, η παιδιά, σας παρακαλώ. Αλλά άσχετα από αυτό, μια παρένθεση γιατί έπρεπε να υπάρχει. Πρέπει το άξιμο της. Η Κατερίνα το πει καλύτερα. Να πλένεστε. Να κάνετε μπάνιο. Νομίζω ότι με είπε Κατερίνα για μια στιγμή. Ένα παρατό πώς το σώσουμε. Θα μπορούσε η Κατερίνα του Μαράτη. Κατερίνα του Μαράτη. Δεν ξέρω αν είσαι ψωμί να το δεις. Ήταν σε φάση. Κάντε μια ευχή για τους τέτοιους και συμπήρωνες. Να πλένεστε, να πλένεστε. Κάποιος της κάνει. Δεν είναι αυτό που είπε. Α, νόμιζε. Θα συμφωνήσω. Ναι, πέρα από αυτό το κομμάτι, κάτι που είναι αυτό που είπα ότι έκανα και εγώ ίδια για μένα. Δεν έκανα workshop, δεν έκανα μαθήματα. Εγώ αυτό που έκανα είναι ότι είχα τον σταθερό μου teacher, που τον εμπιστεύομαι, που έκανα τα regular classes μου και όλα αυτά. Και όπως ο ίδιος μας παρότρινε με κάθε ευκαιρία και έφερνε από μόνος του το όποιο όνομα, όταν γινόταν οποιοδήποτε event, φρόντιζα να πάω. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Πέραν αυτού, πάρτι. Σφαιρική άποψη. Μόνο μάθημα ή μόνο πάρτι δεν γίνεται. Θα υπάρχει πολύ μεγάλο κενό, είτε στη μία κατηγορία είτε στην άλλη. Είναι συνδυαστικά. Συνδυασμός. Πρέπει ακριβώς, ναι, γιατί. Μαθαίνεις, κάνεις πράκτης. Θα το δείτε και στο σώμα σας, δηλαδή συγχρόνονται τε πώς λειτουργεί. Πού σε βρίσκουμε, πού διδάσκεις και σε ποια παρτάκια. Καλή, δεν ξέρω. Να πω. Εδώ, γι' αυτό σε φέρνει. Για πες, γι' αυτό σε φέρνει. Μην τρέπεσαι. Λοιπόν, θα τα πω όλα. Σε Lady Style ομάδα κάνω την τρίτη. Να πω τη σχολή. Ναι. Κάνω την τρίτη από ένα δικό μου project στο Infinity Dance Studio στον Άγιο Δημήτριο, στο Μητρό της Ηλιούπολης. Μεγάλη χάρη που έγινε, Δημήτριο. Μεγάλη 10 με 11 το βράδυ και κάθε δεύτερο μάθημα είναι βίντεο κλάσ, οπότε κορούτσι, δεν είμαστε έτοιμες. Πέραν αυτού, κάνουμε πάλι τρίτη, αφού είπα την τρίτη να το πω ολοκληρωμένα, νωρίτερα, 7 με 9, κάνουμε αίναμα, partner work μαζί με υπέριωνα. Μπατσάτα. Βυσαρίων και Δίκη. Στην αίναμα. Γεια σου Γιώργο, προηγούμενο επεισόδιο Γιώργος, παιδιά, δείτε προηγούμενο επεισόδιο Γιώργος. Όντως. Το λέει και αυτός ο τέτοιος, να πάμε την αναβατσάτα. Και έχουμε και τα δικά μας τμήματα με τον Υπερίωνα που τα ξεκινήσαμε φέτος. Εν τέλει έχουμε καταλήξει να τα κάνουμε στο μαγικό αντικτήμα. Κάθε Δευτέρα και Πέμπτη ακριβώς πριν το πάρτι. 9.30. Έτσι ώστε να προλαβαίνουμε να κάνουμε την εξάσκηση και μετά να μπορούμε αυτό που είπαμε πριν πάρα πολύ. Μπατσάτα vibe, λοιπόν, εδώ. Μπατσάτα vibe, ναι. Αρέσει. Μαθαίνουμε τα πάντα. Musicality, footwork, κινησιολογία, body movement, isolations, techniques, τα πάντα. Αυτό είναι πρέπει να το πω για τους. Μάλλον να σε ρωτήσω για να το πει στους, για διευκρίνηση. Το κάθε μάθημα είναι αυτοτελές ή πρέπει κάποιος να έρθει να το παρακολουθήσει ή να τα παρακολουθήσει σε ring. Ή πηγαίνουν οι ρουτίνες συνεχίζουν. Ακριβώς γι' αυτό το λόγο έχουμε πει ότι δεν. Κάνουμε ντροπή μαθήματα επειδή έχει μια αλληλουχία. Όχι ότι κάποιος που θα ξεκινήσει τώρα δεν μπορεί να κάνει adjust, ας πούμε, στην όλη κατάσταση, αλλά θέλουμε να υπάρχει αυτό το consistency. Ναι, ευχαριστώ. Οπότε τα μαθήματα είναι μηνιαία, λειτουργούμε με μηνιαία συνδρομή. Ωστόσο, κάτι που ξεκινάμε τώρα το μήνα Φεβρουάριο, είναι δύο φορές το μήνα κάνουμε και ένα μάθημα styling. Το οποίο θα γίνει σε αντίστοιχο τμήμα του πάρεμπορ που κάναμε. Μαλλί και ξέρω τι. Πρέπει να τον παρακολουθήσω. Θα πρέπει όντως να έρθετε. Κάνουμε λοιπόν και men styling και lady styling. Αν δεν κάνω λάθος, είναι το μοναδικό men styling που γίνεται στην Ελλάδα αυτή τη στιγμή. Θα ξεκινήσει το Φεβρουάριο από τον Υπερίωνα. Το οποίο μόνο για το styling θα βάλουμε και ντροπή. Ωραία. Γιατί δεν είναι ντροπή. Δεν είναι ντροπή να κάνεις. Θέλω να κάνει style. Ήταν πολύ παρέα. Λίγο ώρα κάτσε δίκιο. Είναι πολύ παρέα. Για όσους δεν ξέρετε αγγλικά, αγαπητοί φίλοι, το dropping σημαίνει πληρωμή επί τόπου. Πληρωμή, στην πληρωμή πήγες κατευθείαν. Έρχεσαι επί τόπου, κάνεις το μάθημα και πληρώνεις το μάθημα μόνο σου. Δεν πληρώνεις τη νέα συνδρομή, αυτό σημαίνει. Δεν θα πληρώσουμε, είναι ότι απλά μπαίνει μέσα στο μάθημα. Αυτό είναι το θέμα. Και απλά ήρθες έναν. Θα πληρώσει, πληρώνει, δεν σε τσάμπαρε. Πρέπει να ζήσουμε κιόλας. Και πατάμε πια.
Πάρτι λοιπόν, πάρτι με κάθε Δευτέρα εδώ είναι must. Ειδικά τώρα που έχουμε και καινούριο πάρτι, να το πω και αυτό, συγγνώμη. Θα μας πεις για το Dark Room. Dark Room. Dark Room. Dark Room. Αν με έκανα άλλα 10 λεπτά, θα σου λέω. 10 λεπτά, τόσο πολύ. Ελάτε να το πιείτε, ενώ είναι ένα super cocktail ολοκαίριο μόνο τις Δευτέρες. Dark Room. Οπότε να είναι κάθε Δευτέρα. Τις Πέμπτες, παρότι δεν δουλεύω. Έρχομαι. Πολύ συχνά είναι τις Πέμπτες. Είναι επιθεώρηση. Συνήθως είμαι και τις Πέμπτες εδώ. Και κατά τα άλλα Σάββατο, οπωσδήποτε, με Λούκας και όχι μόνο, ο Μαγάρα. Ποιες είμαι και άλλες μέρες, δεν είμαι αυτές οι μέρες. Κάτσε, Δευτέρα, Σάββατο. Τετάρτη για μάθημα. Πέμπτη, ναι μεν, αλλά και Σάββατο. Ναι, 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 πολύ σωστά. Έχουμε στήσει κρεβατάκι κάπου εδώ πέρα. Όντως, παιδιά, έχουμε, είναι γυναικείες τουαλέτες. Οι άλλες γυναικείες τουαλέτες είναι και τουαλέτες της Νίκης. Είναι στο αντικτύπτο. Είναι, ναι. Μετά στην ταράτσα που έχουμε κρεβάτι Βίκη. Γενικά, εδώ παιδιά, Βίκη. Μας έχει προτείνει πολλές φορές να μας δίνει κάτι της για να τσέχει για Νίκη, αλλά εντάξει τώρα... Δεν είμαστε τώρα. Δεν πειράζει. Δεν πειράζει. Πάρα πολύ μπρο. Βίκη, πώς φάνηκε η εμπειρία να έρθει μαζί έτσι να... Εκπληκτική, να το κάνετε. Όχι, μην του λες, γιατί δεν είναι να έρθουν πολύ και μετά δεν θα βάλουμε μας παιδί. Όχι, είσαστε υπέροχοι, πραγματικά πέρασα πάρα πολύ ωραία. Βίκη, και εσύ ήσουν υπέροχη. Αν και όσο έχουμε αλλάξει τα ονόματα εδώ πέρα στην συνέχεια, θα σας μάθουμε πού θα πάει. Δεν μπορεί να κάνει αυτό σε 5 λεπτά το βίντεο. Ξεκάθαρα, πάρα πολύ. Ξεκάθαρα, να τη δουλειά στα κάτω. Ευχαριστώ, παιδιά. Από κάτω θα δείτε όλα τα links, τις συνδέσεις για τις σχολές, για τα προσωπικά προφίλ. Τα δικά μας τάξη μας βλέπετε για το παιδί. Θα βρείτε το Instagram της Βίκης κάτω, την κάνετε follow. Ξέρετε εσείς και θα δείτε, τα ανεβάζει όλα. Υπέροχα. Τα μαθήματα εννοώ. Δεν κρατάει τίποτα για τον εαυτό του. Μέχρι την άλλη Δευτέρα λοιπόν θα δει το καινούργιο επεισόδιο. Φιλιά πολλά, μείνετε συντονισμένοι. Φιλιά πολλά σε όλους, γεια. Κοιτάνε μάτια, ο καλύτερος μου. Τι είπα, είχε. Άντε καλύτερα. Έλα, ναι, υπέρ, έλα, πρέπει να πρέπει.